Εμείς να σας καλωσορίσουμε στο χώρο της απεργίας που γίνεται εδώ και 2 μήνες σχεδόν έξω από το εργοστάσιο Μαλαματίνα. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά το τι ακριβώς έχει συμβεί. Κακοδιαχείριση της προηγούμενης διοίκησης, μεγάλος δανεισμός. Ευτυχώς όλοι λένε ότι δεν φταίνουν οι εργαζόμενοι. Μπήκε σε πρόγραμμα εξυγίανσης με δικαστική απόφαση. Εμείς σαν εργαζόμενοι βάλαμε 2+1, 3 χρόνια πλάτες, μην τυχόν και ορθοποδήσει η εταιρεία δίνοντας το 20% των μισθών μας. Πέρασε στην εταιρεία Μάντις των αδερφών Κρομίδα. Είχαν τη διοίκηση για 6-7 μήνες όταν λειτουργούσε η απόφαση που είχαμε πάρει για την βοήθεια, δηλαδή το 20%, άρα γνωρίζανε. Η δικαστική απόφαση, την οποία εμείς σαν σωματείο συνηγορήσαμε, είπαμε ναι, και βάζοντας μάλιστα, διαβάζοντας το κείμενο της εξυγείας, την πρόταση της εξυγείανσης, βάζοντας ότι από τη στιγμή που δεν θίγονται κεκτημένα δικαιώματα και θέσεις εργασίας, σαφώς μεταξύ της πτώχευσης και της εξυγείανσης συμφωνούμε στην εξυγείανση. Μάλιστα, υπάρχει το παράρτημα 12, όπου ρητά αναφέρει, και το έχουμε το παράρτημα αυτό, όπου έχει κωδικό εργαζόμενο, δηλαδή φραγκίδες 035, και δίπλα λέει 06, που είναι η ειδικότητά μου. Άρα υπάρχει και αυτό μέσα στη δικαστική απόφαση, και ας λένε από τη μεριά της εργοδοσίας ότι δεν ήταν υποχρέωση στην εξυγείανση να κρατήσει τους εργαζόμενους. Άλλωστε, προχθές στην επερώτηση που έκανα ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο Λεωνίδας Σολτίδης, με τον κύριο Φάμελο, ο υπουργός απάντησε ότι ήταν υποχρέωση, λέει, απλά να τους μεταφέρει στο άλλο αφημί. Δηλαδή, να τους μεταφέρει για να τους απολύσει. Είναι τόσο γελίο, θα έλεγα, έτσι, και ας μου επιτραπεί αυτή η λέξη, η χρήση αυτή τη λέξη, τόσο γελίο δηλαδή το επιχείρημα, που ειλικρινά, εντάξει, δεν έχουν τι να πούνε. Από εκεί και πέρα, υπήρχε μια διαδικασία διαπραγματεύσεων για συλλογική σύμβαση. Κάθε φορά που συναντιόμασταν βάζανε ζητήματα τα οποία άλλα τα είχαμε συμφωνήσει με την προηγούμενη συνάντηση, τα ξαναβάζανε, τα επαναφέρανε, και προσπαθούσαν, και φάνηκε αυτό, να μην καταφέρουμε να συμφωνήσουμε, έχοντας στο μυαλό τους να κάνουν χρήση του νόμου Χατζηδάκη. Ό,τι χειρότερο δηλαδή υπάρχει και μπορεί να υπάρχει τόσα χρόνια που έχει ψηφιστεί, έτσι, εργατική νομοθεσία. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων μας απολύει 5 εργαζόμενους, τους οποίους η δικαιολογία λέει ότι ήταν δοκιμαστική περίοδος και υπεράριθμη. Το δοκιμαστική περίοδος έχει να κάνει με το εξής. Εμείς, οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι, δουλεύαν από τον Ιούλιο μέχρι τέλος του χρόνου. Τέλος του χρόνου υπογράψανε, αν θεωρήσουμε ότι αυτή ήταν μια δοκιμαστική περίοδος, υπογράψανε σύμβαση αορίστου χρόνου παρόντων και των νέων ιδιοκτητών. Δηλαδή, ο διευθύνοντας σύμβουλος ήταν εδώ και το ήξερε. Ιανουάριο-Φεβρουάριο δουλεύουνε, τέλος Φεβρουαρίου γίνεται η μεταφορά όλων των εργαζόμενων στο καινούργια φημή. Μεταφέρονται και αυτοί. Άρα, δηλαδή, αν θέλουν να χρησιμοποιήσουν αυτό που είπαν ότι είναι δοκιμαστικά, θα μπορούσαν να πούνε ότι είναι δοκιμαστικά. Μεταφέρονται, δουλεύουν μέχρι τον Μάιο και μέσα στις διαπραγματεύσεις τους απολύουν. Δεν φτάνει μόνο ότι τους απολύουν, κάνουν και πρόσληψη 7 καινούριων στις ίδιες θέσεις. Αυτό είναι παράνομο, διότι εμείς είχαμε πυριακές κινητοποιήσεις. Αυτό είναι παράνομο και από τον νόμο δηλαδή. Το ορίζει και η εργατική νομοθεσία. Αλλά όπως έχουμε απαιτηθεί και στην επιθεώρηση εργασίας, είναι παράνομο. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις, βάζει κάτι όρους να μην, δεν χρειάζεται να τους αναφέρω, οι οποίοι πραγματικά δεν μπορούσαμε εμείς να υπογράψουμε. Μας βάζαν δηλαδή μια θηλιά μέσω του νόμου Χατζηδάκη, καθημερινά να σκύβουμε το κεφάλι, να είμαστε υποχρεωμένοι στο διευθυντή, να είμαστε στον προϊστάμενο, να μην μπορούμε να αντιμιλήσουμε, να μην μπορούμε τέλος πάντων να εργαστούμε και να προσφέρουμε την εργασία μας έτσι που μέχρι τώρα γνωρίζαμε. Οι μισθοί που βγάζουν προς τα έξω δεν είναι αυτοί, δεν υπάρχουν υπέρογγοι μισθοί. Όταν ένας εργαζόμενος που είναι εδώ πέρα 25-30 χρόνια έχει 1.200 ή μέσα στην παραγωγή γύρω στα 1.000 ευρώ, ούτε 1.000 ευρώ, δεν νομίζω ότι μισθοί παίξανε ρόλο, αλλά δεν είχαμε και, θα έλεγα, έτσι μεγάλο κοστολόγιο. Και αμέσως μετά, αφού την τελευταία μέρα της τέτοια δεν τα βρήκαμε, προχώρησαν στην κατάργηση του τμήματος των πολιτών, οδηγών και βοηθών, όπως αναφέρουν, και μάλιστα μας το είπαν έτσι ξεκάθαρο, ότι το επόμενο τμήμα είναι το τμήμα των χειριστών Clark, δηλαδή χειριστών ανυψωτικών μηχανημάτων, και θα περάσουν και στην παραγωγή. Όλο αυτό το κομμάτι έχει να κάνει με ένα, ότι όλοι
ήταν μέλη του σωματείου. Και οι απολυμμένοι και οι ενδυνάμοι απολυμμένοι. Η πρόταση που είπανε, και έχω έτσι εδώ τρία μπουκάλια τώρα, μια και ήρθε να το πω έτσι λίγο, το τμήμα των οδηγών, των χειριστών Clark και της παραγωγής. Και λέει να πάνε κάποιοι από εδώ εδώ. Όταν εγώ ξέρω ότι το πρώτο τμήμα το κλείνεις, το δεύτερο το κλίμα το κλείνεις, μου φέρνεις εδώ τους οδηγούς, τι να τους κάνεις, να τους απολύσεις. Δηλαδή κοροϊδεύανε και τους εαυτούς τους και προσπαθήσαν να κοροϊδέψουν εμάς. Και μάλιστα όχι να πάνε όλοι, να πάνε ορισμένοι, το 50%, και με, επειδή τα έχουμε και γραπτά, με 713 μισθό, άντε και 20% αύξηση. Δηλαδή να πάνε στα 850. Ένας εργαζόμενος που δουλεύει 30 χρόνια και παίρνει στο τμήμα οδηγών 1.300 ευρώ να πάει. Άρα βλαπτική μεταβολή. Και αυτό ήταν πρόφαση για να σπάσουν και να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Εμείς λοιπόν αντιδράσαμε. Βγήκαμε σε απεργιακές κινητοποιήσεις πλέον 24 ώρες επαναλαμβανόμενες. Προχθές κάναμε γενική συνέλευση και με ομόφωνη απόφαση μετά από πρόταση της διοίκησης, με ομόφωνη απόφαση πήραμε για συνέχιση των απεργιακών κινητοποιήσεων μέχρι τέλος του Σεπτέμβρη. Είμαστε εδώ επί καθημερινής βάσεως, 24ωρου βάσεως. Η αλληλεγγύη που έχουμε δεχθεί, η αλήθεια είναι ότι έχει ξεπεράσει και αυτό που φανταζόμασταν. Γιατί πλέον ο αγώνας στην Μαλαματίνα έχει πάρει μια διαφορετική τροπή, μορφή, αλλά και ένα διαφορετικό νόημα. Δεν είναι των εργαζόμενων στην Μαλαματίνα, είναι κάθε εργαζόμενο που αδικείται και μάλιστα έκανε και σε όλο τον κόσμο πιο γνωστό τον νόμο Χατζηδάκη, με την έννοια τι παραμέτρους έχει, και πραγματικά δεν μπορεί κανείς μα κανείς εργαζόμενος όχι να έχει μέλλον, να έχει την επόμενη ώρα, την επόμενη ώρα να είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Αυτό λοιπόν το έκανα γνωστό και γι' αυτό πιστεύουμε ότι μέτρησε και ο αγώνας της Μαλαματίνας είναι αγώνας όλης της πραγματικά ταξικής εργατικής τάξης, που θέλει να σταματήσει να εκμεταλλεύεται ο άνθρωπος τον άνθρωπο και θέλει να έχει καλύτερες συνθήκες δουλειάς, να μπορεί να δημιουργήσει οικογένεια, να μπορεί τέλος πάντων να δουλεύει με ψηλά το κεφάλι. Εμείς λοιπόν με αυτές τις λέξεις, αν μπόρεσα να σας δώσω να καταλάβετε, και με αυτά τα σας καλωσορίζουμε εδώ. Το καλωσόρισμα σε εσάς θα έλεγα είναι τυπικό. Το ουσιαστικό είναι ότι μάλλον όλοι οι βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος, ιδιαίτερα από τη Θεσσαλονίκη και από όλη την Ελλάδα, έχουν πολύ πολύ συχνή παρουσία εδώ, αλλά όπως και μέσω του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου της Συνδικαλιστικής Οργάνωσης, που και εμείς σαν ΑΔΕΣ ήμασταν συνιδρυτές, έχουμε καθημερινή παρουσία αλληλέγγυων εδώ και πραγματικά μας δίνουν δύναμη, όπως λέω, στην μεγάλη δύναμη που ήδη έχουμε, και οικονομική και ηθική και υλική, και μας δίνουν έτσι δύναμη να συνεχίσουμε μέχρι την τελική νίκη. Μέχρι την τελική νίκη, η οποία για μας είναι μία, είναι να επιστρέψουν οι εργαζόμενοι πίσω στη δουλειά τους, στα πόστα που είχαν, στις θέσεις που είχαν, και να υπογράψουν μια συλλογική σύμβαση η οποία θα ικανοποιεί και το σωματείο και τις ανάγκες της εταιρείας.